μπορείς να πας στους κριτές. Γεια σας. Ηλιάνα, ξεκινάμε από σένα. Αρχικά, με για το κούρεμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε από ψηλά. Αυτό το look δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πας και την ώρα που πας. Θα μπορούσε να έρθεις αυτό που θέλεις να κάνεις στο ραντεβού. Αν δεν είχες ένα βραδινό τσαντάκι, ένα σατέν που κάμισον που είναι πολύ βραδινό, ψηλά τακούνια με χρυσό τακούνι που φορούσες σε προηγούμενο επεισόδιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πολύ γρήγορα τα έφερες πίσω. Πολύ γρήγορα τα έκανα και όλα όμως, οπότε δεν προλάβαινα να πάρω άλλο παπούτσι. Οπότε από το να βάλω κάτι που τέριαζε αυτό, η υφή του, επειδή είναι ψαθάκι, μου τέριαζε με το ανοιξιάτικο από πάνω. Κοίτα να δεις τώρα τι μου θύμισες. Με ειρωνεύεσαι? Όχι. Γιατί εγώ δεν σε ειρωνεύομαι. Ποτέ. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, θα μπορούσες να βάλεις από μέσα κάτι σε πιο μαλακή υφή. Ένα t-shirt, ένα πουκάμισο το οποίο θα είναι βαμβακερό, ένα σακάκι που θα είναι λίγο πιο απλό, να μην έχει τόσο έντονες λάμψεις. Μ' αρέσει που είναι κόκκινο. Ένα jean να βάλεις από κάτω, ένα shorts, μια φούστα, αθλητικά παπούτσια, που δεν θα είναι, ξέρεις, running κτλ. Θα είναι πιο απλά. Μια πιο μεγάλη τσάντα, όλα αυτά τα στοιχεία που έχεις βάλει. Τώρα γιατί κλαις? Μην κλαις, δεν μπορώ πραγματικά. Αλήθεια, δεν μπορώ. Ούτε εγώ θέλω καθόλου. Καθόλου δεν θέλω να το κάνω αυτό τώρα στον εαυτό μου. Να προχωρήσουμε στη βαθμολογία, ναι. Ηλιάνα μου. Εγώ νομίζω ότι καμιά φορά έχετε έτσι ένταση εκεί μεταξύ σας με τις συμπαίκτριές σας και έρχεστε εδώ και νομίζετε ότι αυτή η συζήτηση συνεχίζεται και εδώ. Εδώ δεν συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Το ξεκαθαρίζουμε άλλη μια φορά αν δεν το καταλαβαίνετε. Άλλο το τι λέτε μεταξύ σας και άλλο πώς έρχεστε εδώ και τι συζητάμε. Απλά υπάρχει μια ένταση, συγγνώμη, υπάρχει μια ένταση από πάνω, ερχόμενη εδώ, μιλάω για μένα, μπορεί πράγματα που εγώ λέω καταφατικά να βγαίνουν ειρωνικά από την ένταση που έχω από πάνω. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα σε τρεις λοιπόν, ανθρώπους. Καταλαβαίνω που τους ακούω και αυτό σου λέω. Και προσπαθώ. Αυτό ποτέ. Σου λέω ότι η ένταση που έχετε εκεί, πολλές φορές όλοι σας σχεδόν, έχετε έρθει εδώ και συνεχίζετε με μία ένταση και με ένα ύφος απέναντι σε εμάς. Εμείς δεν είμαστε συμπαίκτες σας εδώ. Εμείς δουλεύουμε εδώ, κάνουμε τη δουλειά μας. Σας δίνουμε αιτιολογία, βαθμολογία και προτάσεις. Αυτό κάνουμε. Ούτε τσακωνόμαστε, ούτε εμείς θα κερδίσουμε καμιά επιταγή τέλος εβδομάδας, ούτε θα αποχωρήσουμε, τουλάχιστον προς το παρόν. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Λοιπόν, κοίταξε. Έχεις καταλάβει τι εμφάνιση σου πηγαίνει και την ακολουθείς και πολύ καλά κάνεις. Γιατί είσαι πάρα πολύ κομψή, το είπε και η Χριστιάνα. Ότι είσαι γενικά κομψή. Σου πάει πάρα πολύ αυτή. Αυτά τα outfit που φέρνεις τώρα και γενικά οι γραμμές αυτές σου ταιριάζουν. Τα μαλλιά είναι υπέροχα. Είσαι μια κούκλα, αλήθεια. Αλλά θα ήθελα για το λόγο που πας. Αν απέφυγε το σορτσάκι και έβαζε μια παντελόνα λευκή, ναι. Ίσως να ξεκουραζόταν όλο αυτό και όχι σατέν μέσα που το κάνει πιο βραδινό, ένα απλό πουκάμισο ή τισέρτ που σου είπε και η Ηλιάνα, θα ήταν λίγο πιο ξεκούραστο και θα ήταν και λίγο πιο ωραίο για την ώρα που πας και για το σκοπό που πας. Να μην τα πούμε, αλλά τα είπαμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, δύο. Στέλιο. Ναι, λοιπόν, βασικά το look αυτό μου αρέσει. Mm. Είναι τοποθετημένο σε τελείως λάθος concept, ώρα και ιστορία. Άρα αυτό δεν ήθελε πολύ κόπο, ήθελε απλώς τρόπο. Με αυτό το look όπως είσαι, που είσαι πολύ ωραία, θα μπορούσα να πας οπουδήποτε αλλού, εκτός από τη συνθήκη που είσαι περιγράψει. Ήθελα ένα touch αυτό να γίνει πρωινό, δηλαδή ας κρατήσουμε το σακάκι και το shorts και το πουκάμισο. Θέλει ένα ωραίο φουλάρι, θέλει ένα πρωινό χαρακτήρα, μια μεγάλη τσάντα. Θέλει πλατφόρμες, χοντρό τακούνι, έχεις πάρα πολλά παπούτσια. Είτε πρόλαβες να πάρεις, είτε δεν πρόλαβες να πάρεις, αυτό το παπούτσι είναι το λάθος παπούτσι για πρωί. Εντάξει, μετά από τόσο καιρό εδώ, χάνεις τις λεπτομέρειες. Σκέψου το καλά. Τρόπο θέλει. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αμάρες τέλειο. Δεν είναι. Δηλαδή, να λέμε στις γυναίκες στο σπίτι ότι έτσι πας το πρωί να κάνεις δουλειές. Δεν πας. Λοιπόν, Βασιλική, η τελική βαθμολογία είναι 6. Και γυρνάς γρήγορα στη θέση σου. Ευχαριστώ.